Λέγαμε προηγουμένως ότι έχουμε ένα υπέροχο κύριο σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος είναι έτοιμος, πανέτοιμος, κούκλος λαμπεράς από σπάντα. Καλώς σας ήρθες. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πόσο εστάς? Ξέρω, εγώ λέω τελευταία με τόσες συνεντεύξεις στο Περού. Να σου πω, νιώθω το άγχος. Αλήθεια? Ενώ ότι αγχώθηκα εγώ. Σήμερα Χριστιανά μου διάσει συνέντευξη στην Κύπρο. Α, είναι ένα άγχος. Εντάξει. Εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, Ανδρέα μου, ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πάμε να καθίσουμε στα καναπέ μας. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μας πεις και είμαι σίγουρη ότι έχουμε να μάθουμε πολλά, αλλά και θα σου κάνουμε και πολλές εκπλήξεις. Ωραία. Πάντως είσαι στα καλύτερά σου. Επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε, Ανδρέας Γεωργίου είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κάνεις ποδαρικό στην πρεμιέρα μας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη έτσι, χαρά, γιατί σήμερα έχουμε και εμείς πρεμιέρα. Δηλαδή ξεκινάμε τα γυρίσματα σήμερα. Οπότε ήρθα έτσι στο break τώρα. Να σου πω κάτι, πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μέρα γυρισμάτων και εσάς έτσι για το Μπρούσκο και φαντάζομαι πόσα τρεχάματα θα έχετε κι εσείς. Mm-hmm. Αλλά βρήκες χρόνο, έτσι ξέκλεψες αυτή τη μία ώρα. Κανονίσαμε το break, την ώρα της Χριστιάνας. Ναι, το ξέρω. Βλέπω προηγουμένως στο τηλέφωνο, μου λέει ο Χάρης, με παίρνει ο Γεωργίου. Λέω, όπα. Τι έγινε, βγήκαμε εκτός προγράμματος. Μου λέει εντάξει. Χάθηκα λίγο, εντάξει, ύβρατα. Α, χάθηκε στη διαδρομή. Ναι, χαρά. Να μάθεις το δρόμο, Ανδρέα μου, μας έρχεσαι επισκέψεις συχνά. Βασικά, ήμουν τυχερός γιατί το γύρισμα μας είναι τύπου 5 λεπτά που ήταν. Μια χαρά. Οπότε σε βολέψαμε. Πες μας τα νέα σου, γιατί θέλουμε σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε να προλάβουμε να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται. Θέλω να σου πω ότι σε χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που νιώθω εγώ. Το νιώθει και πάρα πολύς κόσμος για σένα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάλεψες, δούλεψες, έπεσες πολλές φορές, αλλά εκείνη η μαγκιά να ξανασηκωθείς, να σταθείς και να συνεχίσεις. Κοίταξε να δεις, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν το παίρνω πάνω μου. Είμαστε μια ομάδα από ανθρώπους που έχουμε έτσι πολύ δύναμη μαζί, γιατί δουλεύουμε πολύ σκληρά, αγαπάμε πάρα πολλά τη δουλειά μας. Και φαίνεται ότι αποδίδει αυτή η προσπάθεια και έτσι τώρα φέτος ξεκινάμε με μια άλλη αισιοδοξία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερη χρονιά φέτος. Σε πόσες χώρες είστε αυτή τη στιγμή? Προσπαθούμε να τις υπολογίσουμε βασικά. Αυτή τη στιγμή παίζεται σε 40 και κάτι χώρες. Όμως θα ξεκινήσουν άλλες 12 νομίζω το επόμενο διάστημα. Οπότε είναι γύρω στις 50 χώρες. Ανδρέα μου, για να φτάσεις μέχρι σε αυτόν τον σημείο που έφτασες, και εσύ αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι της ομάδας, αλλά επειδή μιλάμε για σένα σήμερα, εσένα έχουμε εδώ κοντά μας και εξετάζουμε την περίπτωση Ανδρέας Γεωργίου, η οποία είναι πραγματικά έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια. Είναι αυτό που λες, δεν σου χαρίστηκε τίποτα. Ξέρεις κάτι, το ότι παίζει σειρά στο εξωτερικό τώρα. Είναι λίγο σαν το Champions League. Όταν πάει δηλαδή η ομάδα κυπριακή στο εξωτερικό, όποια ομάδα και να είναι, εγώ με τις φιλοσοφίες να τη στηρίζω. Έτσι είναι. Οπότε νιώθω τυχερός γιατί παίζει η Κύπρος, ας πούμε, σε τόσες χώρες. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που ταξίδεψα το καλοκαίρι πια στο Περού, ας πούμε, που δεν ήξεραν καν την ύπαρξη της Κύπρου. Δεν ήξεραν καν την ύπαρξη της Κρήτης, ας πούμε. Ξέρουν Ελλάδα. Αλλά οι περισσότεροι μου είπαν ότι ενθουσιάστηκαν, ότι φαίνεται να έχει πολύ ωραία μέρη, ότι θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για την Κύπρο, για το πρόβλημα της Κύπρου. Ένιωσα πάρα πολύ ευλογημένος όταν έκανα αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, εγώ θέλω να καθίσεις αναπαυτικά, να σου φέρουμε το καφεδάκι σου, θα θέλεις ό,τι θέλεις. Είμαστε φιλόξενοι εδώ στον Αλφα, ό,τι θέλεις. Θέλεις καφεδάκι, να σου φέρουμε? Όχι, εντάξει. Είσαι μια χαρά. Μια χαρά, λοιπόν, ναι, θέλω να χαλαρώσεις τον καναπέ μας, να απολαύσεις τα βιντεάκια τα οποία έρχονται έτσι, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για σένα. Και θα τα σχολιάσουμε όλα. Θα ήθελα να μας πεις για τα ταξίδια σου που έκανες αυτό το καλοκαίρι. Πώς σε αντιμετώπισαν οι άνθρωποι, πώς τα είδες τα πράγματα στο Περού, όλο αυτό που ζεις. Πάμε όμως να δούμε το πρώτο βίντεο. Τον
γνωρίσαμε το 2005 όταν ο κόσμος τον ανακήρυξε ως το μεγάλο νικητή του Dream Show. Ο κόσμος ανακηρύσει νικητή τον Αντρέα Γεωργίου! Τότε, γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες, ο Ανδρέας Γεωργίου ήλπιζε ότι εκείνη η στιγμή θα ήταν και η αρχή μιας επιτυχημένης πορείας. Κανείς όμως δεν πίστευε ότι μια μέρα όλοι θα μιλάνε για ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά που γέννησε η Μεγαλόνησος. Σαν ηθοποιός για μένα είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Γιατί ξέρω το ποιόν του, από που άρχισε, πώς άρχισε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ούτε στα πιο τρελα του όνειρα δεν φανταζόταν ότι μια μέρα χιλιάδες άνθρωποι σε 40 χώρες ανά το παγκόσμιο θα πάθαιναν παροξισμό στο άκουσμα και μόνο του ονόματός του. Και όμως, ο Ανδρέας Γεωργίου κατάφερε το ακατόρθωτο. Κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της κυπριακής τηλεόρασης να μεταδίδεται κυπριακή σειρά στο εξωτερικό και μάλιστα σε όλες τις ηπείρους. Κατάφερε να γίνει ο απόλυτος στάρ σε χώρες όπως η Ουκρανία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Σαουδική Αραβία, η Αργεντινή, η Κολομβία, το Μεξικό και το Περού. Και κάπου εδώ στο Περού κάνουμε μία στάση, καθώς δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι με το που έφτασε στο αεροδρόμιο του Περού, τον υποδέχθηκαν δεκάδες θαυμαστές και θαυμάστριες, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, με τόση θέρμη όσοι θα υποδεχόμασταν εμείς εδώ στην Κύπρο το Χωσέ Αρμάντο Αλταμιράνο πριν μερικά χρόνια. Ανδρέας Γεωργίου! Παπίτο και μοχίτο! Να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο του Περού, να γίνεις οι πελές με φούστα την έτσι περουβιανές και ξαφνικά να μεταπανώ και να παθαίνω μια ιστερία που τρώει τον Ανδρέα. Ένα απίστευτα πράγματα τούτα. Όλο αυτό ήταν μια μικρή γεύση για το τι θα ακολουθούσε στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπές, σε shows, μέχρι και ρόλο σε σειρά του είχαν γράψει. Τα εσύτα, aquí estoy. Και αυτό το σκηνικό επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο Ανδρέας Γεωργίου πρέπει να περπατήσει σε πολύ συχνά στα μέρη, κυρίως στην Ελλάδα, εκεί όπου γίνεται το αδιαχώρητο από τον κόσμο. Μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να υπερηφανεύεται για την τεράστια επιτυχία που κέρδισε από τον Μπρούσκο και πολύ περισσότερο γιατί αυτή η επιτυχία δεν του χαρίστηκε, ωστόσο τα πράγματα δεν ήρθαν τόσο βολικά για τον ίδιο και το ξεκίνημα του δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα. Καθόλου τυχερός δεν φανήκε. Δηλαδή και στην πορεία του έχτιζε, έπεσε πάρα πολλές φορές χαμέ, ξανασηκώνει ο μας κυρίως και συνέχιζε. No fancy cars, no... Η αποτυχία δεν είναι άγνωστη λέξη για τον Ανδρέα, αντίθετα ήταν αυτή που τον βοήθησε να καταλάβει τα μαγικά συστατικά της επιτυχίας. Ένα από αυτά ήταν να αναλάβει το κομμάτι της σκηνοθεσίας. Με πρώτη απόπειρα το 2011 στη σειρά Άσπρα Μπαλόνια. Εκεί κατάλαβε ότι με πολλή δουλειά και αρκετές ώρες προσιλωμένος αυτό μπορεί να το κάνει και μάλιστα πολύ καλά. Και δεν έπεσε έξω. Ακολούθησαν το Βάλς με 12 θεούς, τον Μπρούσκο, το Ρουαμάτ και τα Δίδυμα Φεγγάρια. Είναι καλός σκηνοθέτης. Όταν δουλεύω μαζί του, δηλαδή νιώθω ότι είμαι καλλιτέχνης. Παίζω. Και μετά από όλα αυτά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερος σκηνοθέτης από ότι ηθοποιός. Παρόλο που οι χιλιάδες θαυμαστές του έχουν άλλη άποψη, αν κρίνουμε από την απήχηση που έχει από τον κόσμο, καθώς και από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και συγκεκριμένα στο Instagram, εκεί όπου κατέχει την πρωτιά με τους περισσότερους followers, οι οποίοι ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, εκθρονίζοντας την Ελένη Μενεγάκη, η οποία για πολλούς μήνες κρατούσε τα σκύπτρα. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει κάνει τόσα πράγματα που άλλους δεν θα τους έφτανα δυο ζωές. Γιατί ο Ανδρέας Γεωργίου γεννήθηκε για να δημιουργεί. Ήρθε στον κόσμο με στόχο να αφήσει ιστορία. Και ήδη το έχει καταφέρει. Και είναι μόλις 34 χρονών. Και να μην ήθελες να αποκαλύψεις την ηλικία σου. Είσαι 34. Δεν είμαι. Α, γιατί έτσι όπως 34 σαν 35. Μια χαρά. Μ' αρέσει να το λέω. Νιώθεις να φτάσουμε καλά. Στα 40 σιγά σιγά. Πες μας λοιπόν, πώς νιώθεις για όλα αυτά. Καταρχήν να πω ένα συγχαρητήρια γιατί νομίζω ότι να θέλουμε όλοι σιγά σιγά να ερχόμαστε στην εκπομπή σου για να μας φτιάξεις βιντεάκια. ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα εμείς πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όλο αυτό που ζεις. Όλο αυτό. Σου είπα ξανά ότι όλο αυτό θέλει πίσω ομάδα. Και νιώθω πολύ τυχερός που έχω ομάδα. Έχω πολύ καλή ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος
για την ομάδα μας, γιατί ξέρεις ότι θα ξυπνήσεις το πρωί, θα πας στη δουλειά και έχεις στρατιώτες που θα μπουν στον πόλεμο, γιατί είναι, κάθε μέρα είναι πόλεμος. Κάθε μέρα είναι πόλεμος. Ναι. Σκληρή δουλειά. Είναι πολλές οι ώρες, θέλουν να είσαι πάντα φρέσκος, να σκέφτεσαι καθαρά, να είσαι δημιουργικός, να βρίσκεις λύσεις, γιατί πάντα παρουσιάζονται προβλήματα. Εμείς κάνουμε και μια δουλειά που κανονικά ένα καθημερινό σύριαλ έπρεπε να είναι σε στούντιο. Το βγάλαμε έξω σε φυσικούς χώρους, οπότε έχεις να αντιμετωπίσεις είτε ζέστη είτε βροχή, συνθήκες που στην Κύπρο είναι λίγο, φαντάζομαι, έχει πολλές σειρές φέτος. Ξέρει ο περισσότερος κόσμος που είναι στο χώρο μας γιατί μιλάω. Οπότε όλο αυτό γίνεται ένα παιχνίδι, αν το αντιμετωπίσεις έτσι δηλαδή, και μαζευόμαστε μία παρέα και παίζουμε. Πότε αγχώνεσαι, πότε ο Ανδρέας θα τα χάσει, θα φρικάρεις και θα πεις δεν πάμε καλά, όχι στο γύρισμα δεν πάμε καλά, ότι εσύ έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις μπλοκάρει τέλος πάντων. Γενικά δεν φτάνω πολύ εύκολα σε αυτό το σημείο, είναι η αλήθεια, γιατί μ' αρέσουν οι προκλήσεις και συνήθως όταν παρουσιάζεται πρόβλημα μ' αρέσει να νιώθω ότι είμαι δυνατός και ότι μπορώ να ανταπεξέλθω. Έχεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το είχες πάντα εσύ. Δηλαδή, εκεί που ένας άλλος τα γονατούσε, ο Γεωργίου εκεί είναι. Αλλά πρόσεξε, μπορεί για μια λεπτομέρεια ας πούμε, να το χάσω. Που συνήθως οι δικοί μου άνθρωποι με κοιτάνε σαν. Δηλαδή, τώρα τι έπαθες ξαφνικά. Ναι. Γι' αυτό το μικρό πράγμα. Ναι, λεπτομέρεια ας πούμε. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Στο Περού τι έζησες? Στο Περού καταρχάς να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είχα πάει με την συμπροταγωνίστρια μου, την Ελένη Βαΐτσου, όπου είχαμε χρόνο να περάσουμε μαζί, δηλαδή εκτός δουλειάς. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δύο εβδομάδες. Η πρώτη φορά. Να μην ρωτήσει η παρουσιάστρια, πρώτη φορά, γιατί διαβάζαμε, ακούγαμε, ξέρω κι εγώ. Εσύ με ρωτάς για πράγματα που διαβάζω, που γράφονται δηλαδή. Όχι, εγώ ρωτάω. Εσύ μας δίνεις τις απαντήσεις. Κοίταξε, με την Ελένη ταξιδέψαμε όλο τον κόσμο με τον Μπρούσκο. Ναι. Γυρίσματα. Ναι. Φτάσαμε μέχρι Ταϊλάνδη, ας πούμε. Αλλά το να πάμε κάπου σαν φίλοι, σαν συνάδελφοι, να περάσουμε δύο εβδομάδες μαζί, να χαρούμε την επιτυχία μας, την πρώτη φορά μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Που μακάρι να ήταν και άλλα παιδιά, απλά έτυχε να είμαστε με την Ελένη και ξοδέψαμε τις πρώτες 4 μέρες για το πρόμο της σειράς, πήγαμε σε εκπομπές και μετά είπαμε ότι τώρα έχουμε 10 μέρες δικές μας. Πολύ ωραία, 10 μέρες. Οπότε ταξιδέψαμε, πήγαμε σε όλο το Περού που είναι μεγάλη χώρα. Πήγαμε στο Μάτσου Μπίτσου, πήγαμε στο Λέιτι Τιτικάκα. Είναι επικίνδυνα. Υπήρχαν και επικίνδυνες περιοχές που σας είπαν ότι δεν πρέπει. Εμείς δεν το νιώσαμε αυτό. Δεν νιώσαμε ότι υπήρχε επικίνδυνοτητα. Άλλωστε, ο κόσμος μας αναγνώριζε παντού. Ναι. Δηλαδή, είχαμε πάει σε αγορά, ας πούμε, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ψώνια. Γιατί. Πώς σου φαινόταν εσένα αυτό στο περίεργο να σου συμβαίνει? Είναι πολύ περίεργο, ναι. Και να σου μιλάνε και να μην ξέρεις και τη γλώσσα να απαντήσεις πίσω. Αυτό μας μιλούσαν στα ισπανικά. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, απαντούσαμε στα αγγλικά και μας μιλούσαν στα ισπανικά. Τι έλεγε σε αυτή τη σκηνή? Ακεί εστόι. Εδώ σημαίνει είμαι. Εδώ είμαι, ναι. Ναι. Αλλά έπαιξε όντως, δηλαδή έπαιξε αυτό κανονικά. Ναι, σε κανονικά σειρά, στον αέρα, ναι. Ήταν και καλά μια φαντασίωση της πρωταγωνίστριας του συγκεκριμένου σύριαλ ότι μπαίνει ο Αχιλλέας από τον Μπρούσκο. Αλλά ο κόσμος τον Αχιλλέα τον ξέρει να μιλάει ισπανικά. Οπότε πρέπει να μιλήσω ισπανικά. Εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Τα ζεις όλα νομίζω. Είσαι ταξίδι ζωής. Είσαι μια χαρά. Ναι. Το να έχεις ανθρώπους να μιλάνε για σένα με τα καλύτερα, συνεργάτες, ηθοποιοί όπως ο κύριος Γιώργος Ζένιος και να λέει ότι με έναν σκηνοθέτη στο τιμόνι 34 χρονών νιώθω καλλιτέχνης και νιώθω όλα αυτά τα όμορφα τα οποία έχει πει. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για σένα. Είναι, ναι, όμως χωρίς αυτούς τους ηθοποιούς δεν θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί είναι ηθοποιοί που έχουν χρόνια στην πλάτη τους και μπαίνοντας στο σετ, σου κάνουν έτσι την πλάτη, σου λένε θα βγουν ωραίες οι σκηνές. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να γλύφω και να αισθάνομαι ότι μιλάω ωραία για να μιλάω ωραία, ο κύριος Ζένιος είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχα την εμπειρία στην τηλεόραση μαζί στα 12 μου, στο ΡΙΚ. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισα. Ο πρώτος άνθρωπος που παίξαμε μαζί μια σκηνή. Και έτσι είναι σαν να είναι φύλακας άγγελος, γιατί και κάποια προσωπικά, σε προσωπικές στιγμές, ας πούμε, μου έχει σταθεί πολύ. Είναι μορφή που είναι αγγελική στη ζωή μου, ο κύριος Ζένιος. Και χαίρομαι που ήταν ένας από αυτούς που ήταν στο βίντεο. Έχει και άλλο βίντεο. Έχουμε και άλλο. Για να το δούμε.
Κοίτα, αστεία περιστατικά έχουμε πάρα πολλά. Γιατί γενικότερα ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος που ζει που το πράγμα, να κάνει φάρσες, τηλεφωνικές, με να αλλάξει τη φωνή του, να μπορεί να δίνεται κάτι άλλο, να εμφανίζεται, να κάνει τα τούτα γενικότερα. Έχουμε πάρα πολλά. Είχαμε πάει για τα τελευταία γυρίσματα του Μπρούσκο στην Αγία Ναπά και έπρεπε να ρίξω ένα αυτοκίνητο που τον κρεμώ. Για να πάει το αυτοκίνητο στην Αγία Ναπά έπρεπε να έχουμε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο εβάψαμε, βάλαμε πλατφόρμα να το πάρει. Μιλώ σε διαδικασία, πρέπει να ασχολούμαστε 2-3 εβδομάδες για να γίνει κοινή σκηνή. Εγώ είναι πία και λάθος μου. Αλλά στέλνει μου μήνυμα, δηλαδή μου αγάπη, πρέπει να πιάσεις να βρεις άλλο αυτοκίνητο, διότι παίζει το αυτοκίνητο και είναι γράφαμε. Τι είναι η ώρα, λαλό, έγινε να μου κάνει αστείο για τόσο σοβαρό θέμα. Και ανώ τηλέφωνο. Λέω, του πέμε αλήθεια. Αλήθεια, αγάπη, αλήθεια, λαλή μου, δώσ' μου την παρίτσα. Πανίτσα βυρμένη. Ανδρέα μου, εύχομαι να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία και την επιτυχία των τελευταίων χρόνων. Να είμαστε αγαπημένοι, μια ομάδα. Είμαστε δίπλα σου, ξέρεις το. Αγαπούμε εσύ. Με τον Ανδρέα έχουμε πάρα πολλά χρόνια, το ίδιο ρακόρ. Δηλαδή, ένα μαλώσουμε 50 φορές τη μέρα, ένα αγαπηθούμε 50 φορές τη μέρα. Κάνουμε μου διάφορα. Εμένα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει το κινητό μου και να στείλει του άλλου του σκηνοθέτη, του στάμου. Ντρέπουμε να σου το πω, αλλά σε θέλω να βρεθούμε απόψε. Μόλις γέννησα, ήταν να πάω μια μέρα από το σπίτι του. Δεν ξέρω όμως ότι να πάω με το μωρό. Και πια, ούτε την ώρα μου ήταν να πάω. Έβγαια και χτύπησα το κουδούνι, κράτησα τον καλάθι με το μωρό, αφήκα το έξω την πόρτα και χώστηκα κάπου. Και για να δεις όμως πόσο άτυχη μπορώ να είμαι κι εγώ, ας πούμε, του έδωσα άνοιξε την πόρτα και επειδή ήταν στο μπάνιο, άνοιξε την λίγο, δεν έφυγε να έξω, ξέρω εγώ, και ξαναπήγε στο μπάνιο και φώναζε μου μέσα, «Κόρη, άνοιξα σου». Και άλλο, εντάξει ρε φίλε, μπορώ και εγώ να του κάνω κάτι, ας πούμε. Στον Ανδρέα εκνευρίζουμε σκοτρία πράγματα, πολλά όμως. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να με πιάει τηλέφωνο πνιμένος, πελαμένος. Και να πει, αγάπη, έλα να σου πω, πρέπει να πιάσεις τηλέφωνο τώρα όμως. Τον τάδε και να κάνεις έτσι και έτσι και έτσι και περιμένω να πιέσεις τώρα αμέσως πίσω. Δηλαδή τύπου κάθομαι πας στα καρβούνα να μου πεις τώρα αμέσως τι έγινε. Γιατί έγινε το και το. Εντάξει, πιάμε τώρα. Μιλώ σε ένα πελανίσκο να εκείνη την ώρα να το κανονίζω και μου λέει. Και πιάνω πίσω εμώ πάντα. Και είμαι σε φάση, ρε περιπέζει με. Επειδή είναι ψυχή μου ας πούμε, έπιαμε, άγχωσε με. Και πιάνω σε πίσω εμώ πάντα. Και με πιάει ύστερα από 3 ώρες και να πει, έλα αγάπη, πιάσε με τηλέφωνο. Το δεύτερο που πραγματικά, για να μην τον κατηγορώ άδικα, που το έσασε πάρα πολλά, ήταν εκείνο με τους χρόνους του. Στη δουλειά, πέρσι όλη τη χρονιά, 90% των φορών, 90% να κάνω τέλεια φινιτζά, μπορεί να ήταν και πρώτο στο γύρισμα. Δηλαδή, είσαι ενός την 9, έπινε παρά 10. Τώρα όσον αφορά να είμαι σπίτι μου ή να πρέπει να πάμε κάπου και να πρέπει να φύγουμε νερό 8, θα φύγουμε νερό 8, να με πιάει ας πούμε νερό αυτά, να σε πει είσαι έτοιμη και λοιπόν να έρχομαι τώρα, οκ, και να πάω ας πούμε και να είμαι και έτσι 45 λεπτά μια ώρα να περιμένω. Γεωργή μου, ξέρεις πόσο σε αγαπώ, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά θέλω να σου ευχηθώ ένα πράγμα μόνο φέτος που είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Ελπίζω τη μέρα που να βαφτίσεις το παιδάκι, να είσαι Κύπρο με τα πράγματα που χρειάζεσαι και να έρθεις στην βάφτιση. Μόνο είναι το πράγμα σου εύχομαι φέτος. Για το δικό σου το καλό και μόνο. Και το καλό των άλλων, αλλά παραπάνω για το δικό σου.
Ανησυχεί η Πανίτσα. Υπάρχει ένας φόβος, ναι, θα πάω στη βάφτιση Νιόη. Είσαι λίγο αλλού για αλλού. Να πάω. Να πάω. Θα βάλω 5-6 άνθρωποι να με θυμίσουν. Blacklist στο αεροδρόμιο, να μην αφήσουν να φύγω. Μπορεί να κανονίσω να έρθω τελευταία στιγμή, α πούμε, λοιπόν. Εντάξει, να έρθω. Μην τυραχώσεις. Λοιπόν, Αντρέα μου, θέλω να σε ρωτήσω. Πάρα πολύ καλή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο πράγματο να εκπληρώνονται οι στόχοι, τα όνειρά σου. Ευτυχία όμως είναι ένα άλλο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. Προσωπική ζωή, ευτυχία. Και όταν λέω προσωπική ζωή, δεν έχει να κάνει μόνο με, ξέρω εγώ, ένα σύντροφο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, μια γυναίκα, ένας άντρας. Αλλά γενικά, αν εσύ μέσα σου νιώθεις ευτυχισμένος. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικότερα, δηλαδή, έμαθα να διαχωρίζω τα δύο. Οπότε είχα πάρει και μια απόφαση πριν κάποια χρόνια ότι γενικά δεν θέλω να μιλώ για την προσωπική μου ζωή. Mm-hmm. Γιατί γενικά θέλω να διώσω όλο μου το φόκα στη δουλειά μου. Εάν η προσωπική σου ζωή είναι καλά, πάνε και τα υπόλοιπα καλά. Ναι. Είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Αυτή τη στιγμή όμως, εφόσον όλα είναι καλά, πάει η δουλειά πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Άρα είσαι σε μια φάση που δίνεις έμφαση στο πώς νιώθει ο Ανδρέας. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που επικεντρώνει. Το σημαντικό για μένα είναι να έχω χρόνο να αδειάζω το μυαλό μου από τη δουλειά. Δηλαδή, είναι 6, 7, 8 ώρες που είναι να είμαι σπίτι μου, ξέρω ότι κλείω την πόρτα μου, δεν θέλω να μιλώ για τίποτε. Θέλω να χαλαρώνω. Το κάνεις, το καταφέρνεις. Αυτό κάνω. Τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια το έχω εφαρμόσει και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Μετά νιώσες για φάσεις, για στιγμές που μίλησες για την προσωπική σου ζωή. Όχι, γιατί μαθαίνουμε. Αλλά αποφάσισα ότι δεν θα το κάνω, γιατί δεν είναι ωραίο να μπαίνουν στη μέση άλλοι ανθρώποι, να μιλάς για άλλους ανθρώπους, μετά κάτι μπορεί να τελειώσει, μένει, δηλαδή κάνεις ένα Google στο ίντερνετ, βγαίνουν... Έναν κατεβατό. Γιατί έκανα Google για σένα. Ξέρεις, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, λέω ότι στο γραφείο, ρε παιδιά, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τι θα μου βγάλει τα πρώτα πράγματα που θα μου βγάλει για το Γεωργείο μέσα στο Google. Είναι από τις, νομίζω πρέπει να είναι 2-3 φορές να έκανα αυτό το πράγμα. Και λέω 3 γιατί δεν θυμάμαι ποιες ήταν οι άλλες 2. Το όνομα σου έκαμε στο καμιά φορά. Όχι. Μόνο μία φορά που μου είχαν. Ναι, μία φορά μου είχαν πει αν είχα κάνει γυμνή φωτογράφηση και του λέω όχι, ρε παιδιά. Και πατώ και λέει Αριστοτέλειο γυμνή φωτογράφηση. Και λέω συγγνώμη, τι. Και ήταν μία φωτογραφία που φαινόταν όμως, ξέρεις, αλλά οι τίτλοι ήταν. Βέβαια, ναι, πάντα οι τίτλοι. Μία φωτογραφία, το πρόσωπο κι όμως, μέχρι εδώ. Αλλά ναι, είσαι από τα άτομα. Που είπα από περιέργεια, επειδή ξέρεις λόγω όλης αυτής της έκθεσης κλπ. Και ακούσαμε και στο βίντεο προηγουμένως, έχεις ξεπεράσει ακόμη και την Ελένη Μενεγάκη που ήταν η πρώτη σε followers στο Instagram. Αυτό το έμαθα από την Βαρβάρα, να σου πω την αλήθεια. Έχεις Instagram? Έχω, ναι. Σε έχω. Έχω. Σε κάνω follow. Εγώ έχω σε τώρα που το λέει, δεν είμαι σίγουρη. Καλά, εσύ μέσα σε τόσα εκατομμύρια, πού να με δεις εμένα. Να το ψάξω. Ήθελα, ξέρεις, ρε παιδί μου, να δω. Πόσα πράγματα, πόσα δημοσιεύματα και για Κύπρο και για εξωτερικό και για Ελλάδα. Είναι διαφορετικός ο χειρισμός και η αντιμετώπιση που έχεις στην Κύπρο από την Ελλάδα και στο εξωτερικό τώρα που ταξιδεύεις. Να σου πω κάτι παλιά, όταν ξεκίνησα, όταν πρώτο μπήκα στη δουλειά, αγχώνομαι πάρα πολλά τι γράφουν, τι λένε, μα γιατί γράψαν έτσι. Από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω, δηλαδή δεν τα βλέπω καν. Γιατί γράφεται κάτι, μετά αναπαράγεται από άλλα blogs. Προσθέτουν κάποιες σάλτσες και είναι το αμάζευτο μετά. Οπότε πραγματικά δεν το παρακολουθώ καθόλου. Δεν παρακολουθείς. Ναι. Είσαι προσεκτικός σε κινήσεις σου και στο πώς θα ζήσεις τη ζωή σου γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο. Εγώ έχω μια άποψη για το πώς ζεις, αλλά θέλω να μας πεις εσύ την και θα σου πω. Όχι, θέλω να μας πεις εσύ και μετά. Θέλω να δω πώς το βλέπεις, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα σε έλεγα, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις αυτό που θέλεις και σκασίλα σου για το τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Ναι, ξέρεις τι, γενικά αποφάσισα μεγαλώνοντας, οριμάζοντας, δεν θέλω να κάνω τίποτε που να μην με εκφράζει, δηλαδή δεν θέλω να καταπιεστώ να πάω, ας πούμε, σε έναν event, ας πούμε, που δεν θα περάσω καλά, γιατί πρέπει. Αποφάσισα ότι θα κάνω πράγματα, ακόμα και στις εμφανίσεις μου, ας πούμε, σε εκπομπές ή μια φωτογράφηση, συνέντευξη που πρέπει να κάνω.
θέλω να κάνω λίγα πράγματα που να έχουν ουσία, ας πούμε. Όπως σήμερα είχαμε μιλήσει. Όχι, αλήθεια, είχαμε μιλήσει. Είπα ότι στη Χριστιανά θέλω να πάω, είναι η πρεμιέρα της, είναι η πρώτη μέρα γυρισμάτων, θα το λέω πιο ρομαντικά. Και σε ευχαριστώ που με κάλεσε. Γιατί όταν μου έστειλε μήνυμα, χάρηκα πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι χαρά μου και τιμή μου που σε έχουμε. Οπότε εδώ προσέχω που θα εμφανιστώ καλλιτεχνικά. Στην προσωπική μου ζωή με τους φίλους μου, όταν. Δηλαδή, εύκαινο πολλά. Δεν ευκήκε καθόλου φέτος. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό. Δεν ευκήκε καθόλου φέτος, αλλά έχει τρεις μήνες που λείπει από την Κύπρο. Εν ευκαινό. Πέρασα τη φάση του να πάω στον beach bar να κάνω τον ωραίο, α πούμε. Έμπαω. Οπότε συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που βλέπω, που συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορώ να χαλαρώσω, να πω δύο κουβέντες, να περάσω καλά. Περνώ αλλιώς καλά πλέον. Και εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία, αν ξέρω, μεγαλώνουμε. Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλάσουν λίγο τα γούστα μας. Πολύ. Είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί στις παρέες μας. Κάποτε δεν μας έλεγαν ότι όταν αρχίσετε να μεγαλώνετε, θα θέλετε να φκαινετε έξω, αλλά δεν το εμπιστεύκαμε. Είναι τώρα να σε πληρώνουν να βγεις έξω. Λες Παναγία μου, Χριστέ μου, να μένε, πρέπει να πάω κάπου. Είναι, αλλάζουν. Αλλάζουν τα θέλω μας, αλλάζει ο τρόπος που περνάμε καλά. Γενικά υπάρχει, έχω έτσι μια φιλοσοφία πιο έτσι συνολική που αφορά και την προσωπική μου ζωή και τη δουλειά. Θέλω να διώ την ενέργεια μου και το focus μου εκεί που νιώθω ότι με εκφράζει και ότι περνώ καλά. Το σημαντικό είναι να περνούμε καλά. Ναι. Εντάξει, από αυτά που είπες προηγουμένως, καταλαβαίνω ότι εσύ έχεις εντοπίσει, ρε παιδί μου, τα κομμάτια της ζωής σου και τους ανθρώπους που θέλεις να δίνεις έμφαση. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το μόνο σημαντικό. Λοιπόν, με τα αδέρφια σου ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση. Έρωτας. Έρωτας μεγάλος, ε. Ναι. Νιώθεις ότι θέλεις, οφείλεις, πρέπει, όπως σου βγαίνει εσένα, να είσαι εκεί τόσο έτσι εμπλεκόμενος μέσα στη ζωή τους ή είσαι εμπλεκόμενος μέσα στη ζωή τους. Κοίταξε, με τα αδέρφια μου έχουμε μια σχέση που νομίζω είμαστε ένα-τέσσερις. Δηλαδή, έχουμε καθημερινή επαφή, ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο, γίνονται συμβούλια όταν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η βάση μου. Είναι οι άνθρωποι που. Οι άνθρωποι που θα με ηρεμήσουν όταν έχω ένα πρόβλημα, είναι άνθρωποι που μπορώ να μιλήσω, που μπορώ να κλάψω, που μπορώ. Είναι σχέση ζωής. Τελευταία φορά που έκλαψες πότε ήταν? Τελευταία φορά που έκλαψα. Θυμούμαι. Ναι, θυμούμαι. Άρα ήταν μακριά. Καλό. Ναι, αυτό. Ναι, ήταν μια πρόσωπο, χαρά. Ναι. Πάμε να δούμε το επόμενο. You don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster. Με τον Ανδρέα μαλώναμε πάρα πολλά. Ναι, εγώ ήμουν τριών όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας. Και από ό,τι μου είπαν, ότι έχτερνα τον και μαλώναμε. Ζήλευκα του, ήμουν η πρώτη. Μετά ήρθε ο Ανδρέας, ήταν έτσι πολύ όμορφο μωρό. Με μεγάλα σύλλη, κούκλος. Μετά άλλα μου τα αδέρφια, με τον Χρήστο. Επέζαμε. Ο Ανδρέας έρχεται σαν τον ανεμοστρόβιλο και χαλάμπα στα ούλα με αγαρκέτου. Αλλά μετά στην πορεία ενωθήκαμε πάρα πολλά που δούλευε σε μεγάλη υπεραγορά στην Αγγλία. Ευαρέθηκε. Λαλή δεν μπορώ να κάνω τώρα. Έπιασε το speaker και ανακοίνωσε στα αγγλικά. Παρακαλώ, γεια σας. Αυτή είναι ανακοίνωση για τους πελάτες. Παρακαλώ, άνθρωπος που ξέχασε τη σαγόνα του, σωστά που το είπα, να έρθει στο ταμείο να την παραλάβει. Ο κόσμος όλος εδώ μεταξύ κοιτάζει. Τι λέει αυτός? Ένα πρωί, ήταν ξημερώματα κατά τις 6, στο σπίτι μας στην Αγία Ναπά, είχε μια γρήλα και κάθεται στα σκαλιά μας κάτω. Και ξύπνησε ο Ανδρέας, πήγαινε κάτω. Δηλαδή, είσαι καλά, αλλά τι θέλει κάτι. Ήταν μεθυσμένη η γριά. Έφερε την πάνω, έκανε τη τσάι, δηλαδή σε ζαπαπέσει, σε πήρε βάλει την ζυμήθηκε, σέπασε τη. Ξένη, δεν ξέραμε την κοπέλα, τη γριά. Ύστερα ξυπνά το παπά, και λέει του παπά, ό, να θυμώσει, αλλά έχει τσιγάρα. Γιατί δεν να κάνει τα τσιγάρα. Ήταν 12-13 χρονών. Να ήταν να δω μια γριά δίπλα. Κοιμάται. Τα πράγματα λαλή του. Και σηκώστηκε και λυπή και πήρε τη γριά στο κρεβάτι. Τελείωσε, δεν ξέραμε την κοπέλα. Θέλω να τα ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου
να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, όσο πιο ψηλά θέλει εκείνος. Εγώ είμαι ήδη περήφανη, και όλη μας η οικογένεια φυσικά. Και να μείνει πάντα ο Ανδρέας ο ταπεινός, που αγάπησε ο κόσμος. Μποτούν τα φύθια που έχει στα πανηγύρια, συνήθως πλαστικά. Πήγαμε να αγοράσαμε έναν ποτζίνο και μέρα μεσημέρι, ώρα μια το μεσημέρι, ας πούμε, έστησαν το έξω από το σπίτι, πάνω στις σκάλες του σπιτιού στην είσοδο. Έδισε μισήνα πάνω στην κεφαλή του φυθιού, επέρασε την πάνω από τα καντζέλα, από τις γλάστρες, που έτσι, και ακριβώς που πάνω, στον πρώτο όροφο, είχε παράθυρο και έβλεπε που ήταν από την κουρτίνα. Και όποτε παίρναν τουρίστας, τράβαν την μισήνα και σηκώνε την κεφαλή της κουφής πάνω. Ένας τουρίστας, δύο, τρεις, τέσσερις, με αζευτήκαζε καμιά δεκαπέντε αρκάντζα, μην και θεωρούσαν ότι έχει κουφή. Δίπλα μείνεις και ο δίδυμος αδερφός του παπά μου. Ήρθε λέει τους κάματε πίσω. Βέπτια μια στέκαν του μπιλιάρ του, μοίρασαν την. Κόντεψαν έτσι, να την σκοτώσει την κουφή. Μόλις είδε την μισή να κάνει έτσι, θωρεί. Αντρέα, αλλά λέει. Κι ως άλλος μες στην κοινωνία. Κάμε διάφορα, δηλαδή στα καλά καθούμενα μπορεί να αρπάσει ένα σεντόνι, έβαλε το πάνω του και έτρεχε μέσα στον δρόμο, ότι και καλά είναι φάντασμα, ας πω. Είχα εγώ έναν τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητού με remote control. Και είχε μια αντενούα έτσι που ήταν για να πιάνει σήμα και έτσι είναι σώργο της αρπής μου και έβαλε το πάση στην αντένα και γύρισε το μέσα στην γειτονιά. Πάλι, όσο είχε να κάνει με τους τουρίστες, επήραζε αρκετά. Ζήταν, ας πούμε, και μεγαλώνοντας πιο μετά με το αυτοκίνητο, σταμάτα. Excuse me, ξέρετε πού είναι το τάδε ξενοδοχείο. Επειδή οι τουρίστες ασχολούνταν με τα ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, άμα δεν ξέραν, πήγαιναν να του δώσουν κατευθύνσεις. Πρώτον, αριστερά, και έφευκε το αυτοκίνητο. Επάνταν του έφευκε ο Ανδρέα, και μείνει και ο τουρίστας με το χέρι έτσι. Αδέρφη, προχώρα σε θέλει λίγο. Αυτό το προχώρησε, θέλει όλη η χώρα μια χαρά, πολύ ωραία έτσι το. Είναι, νομίζω, αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αλήθεια. Πολλοί κόσμος σε θέλει, πολλοί κόσμος σε αγαπά. Είναι πράγματα που δεν θα μας τα έλεγες εσύ, Ανδρέα μου, οπότε αναγκαστήκαμε να στήσουμε ολοκλήρωση και πορεία. Καταλαβαίνεις ότι πάμε να κάνουμε ρεζίλι. Μα τι έκανες, αλήθεια, δηλαδή. Ήσουν φάνταστος από μωρό. Ξέρεις, γενικά όμως, σαν οικογένεια άρεσε και μας να πειράζουμε ένα στον άλλο. Ήταν και γονείς μου λέω έτσι. Απλά εγώ εύκολα από την οικογένεια και πειράζω όλον τον κόσμο μωρό. Ναι, θύμισε μου έτσι ωραίες εποχές. Αναπολύεις αυτές ναι, τις ναι, στιγμές. Ναι, ήταν ωραία. Κάμε εντύπωση γιατί η αδερφή μου, μπράβο ξένια μου. Είδες για το χατήρι σου. Είναι, έχει κάνει υπέρβαση. Ναι, μεγάλη υπέρβαση για την αδερφή μου τότε μίλησε, όντως. Επειδή σε αγαπάει, του ζητήσαμε να μας μιλήσει και πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε γιατί είναι ωραίο να μαθαίνουμε και εμείς στιγμές που δεν θα μας έλεγες εσύ. Mm. Πες μας κι άλλες άβολες στιγμές δικές σου, πράγματα τα οποία βρέθηκες κάπου σε κάποια στιγμή, κάτι, ξέρω εγώ, κάτι ρε παιδί μου που θέλεις να ξεχάσεις. Άβολες στιγμές. Έτσι στο μυαλό μου τώρα πώς με έρχεται κάτι, γιατί επειδή σε αυτές τις εποχές ήμουνα σε... όταν ήμουνα φοιτητής, είχα πάει σε ένα γιατρό μαζί με την κοπέλα μου, η οποία φοβόταν τους γιατρούς. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάει σε αυτήν τη γιατρό μία εβδομάδα πριν και όπως μιλούσαν μεταξύ τους, έπρεπε να την εξετάσει, εξετάσει μάτια, λαιμό, ξέρω εγώ. Έκατσα δίπλα της εγώ, μιλούσα της στο αυτί για να την ηρεμήσω και έλεγα της, μιλούσα της με λόγια που έπρεπε να μιλώ για την κοπέλα που την εξέταζε. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, σε τι γλώσσα ήταν. Στα ελληνικά μιλούσα, αλλά ήμασταν Αγγλία φοιτητές, οπότε η κοπέλα ήταν, μιλούσαν αγγλικά. Ναι. Λοιπόν, στο τέλος όταν τελείωσε η εξέταση και είχαμε κάτι στο γραφείο να μας πει... Μιλούσες της για την γιατρό, δηλαδή. Ναι, για την γιατρό, πράγματα που πραγματικά δεν μπορώ να πω στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, κάτσαμε να της πει τη διάγνωση, τι συμβαίνει, να της πει τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να πάρει. Και λέω της να βοηθήσω στη μετάφραση, γιατί δεν μιλούσαν καλά αγγλικά η κοπέλα μου. Και λέει μου, είναι εντάξει, μπορώ να μιλήσω στα ελληνικά. Απλά μείναμε και έτσι, έγιναμε κατακόκκινοι. Δεν πήγαμε ποτέ να πάρουμε τα φάρμακα. Δεν ξαναπήγαμε. Τόσο ήταν το σοκ, πέρασε ο DJ. Ναι, δηλαδή απλά φύγαμε, δεν ξαναπήγαμε.
Αμάν. Καλά, δεν σου έριξε μια ματιά, κάτι, ένα τίποτε, βλέμμα. Ήταν ατάραχη. Όσο μιλούσα, απλά συνέχιζε. Έγραφε σε κανονικά. Κανονικότατα, ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραίος ο τρόπος που το χειριστήκε. Μια χαρά, εντάξει. Ούτε καν σχολίασε όσα λέγαμε εντός σύνορα εντωμεταξύ. Καθόλου. Εντάξει, νομίζω πρώτα το κατάλαβε η γυναίκα ότι προσπαθούσε απλά να. Σου λέει, άστο να κάνει τη δουλειά του, να κάνω εγώ τη δική μου. Είμαστε εντάξει, μια χαρά. Ανδρέα μου, τώρα έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας, ένας ενδιαφέρον χειμώνας για να μιλήσουμε για τη δουλειά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Μπρούσκο, τα δίδυμα φεγγάρια στον Αντένα. Όμως φέτος έχει πάρα πολλές σειρές. Έχει πολλές μεταγραφές. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χρονιά, γιατί από τα τρέλερ που είδα γίνονται πάρα πολλά καλές δουλειές. Βλέπεις, παρακολουθείς και τις σειρές που πάντα, έρχονται. Πάντα, ναι. Και με τους περισσότερους συναδέλφους που είναι απέναντι, ας πούμε, μιλώ. Έχω καλές σχέσεις γενικότερα. Μιλούμε μεταξύ μας, μπορεί να βοηθηθούμε κάποιες φορές. Ας πούμε τώρα που ήταν καλοκαίρι, υπήρξε, ξέρεις, ανταλλάξαμε κόσμο, δικό μας κόσμο, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον με πώς να διαμορφωθεί. Ξέρεις, είναι αυτό που είπες, ότι επειδή υπήρχε γενικότερα ένα ανακάτεμα στο τηλεοπτικό πεδίο φέτος και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες σειρές οι οποίες έρχονται, υπάρχουν δουλειές οι οποίες υπήρχαν ήδη και είναι αγαπημένες. Ναι. Υπάρχουν δουλειές οι οποίες έρχονται και έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Οι πιο πολλές είναι καινούργιες όμως, ναι, φέτος. Οπότε έχει για όλους μας, νομίζω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να τις δούμε και εμείς, αλλά και να δούμε τελικά, ξέρεις, πώς θα έρθουν τα πράγματα για όλες αυτές τις δουλειές, για όλες αυτές τις σειρές. Αρέσκει μου το ότι η Κύπρος πλέον έγινε ένα μεγάλο production house που έρχονται. Παλιότερα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Όμως, ξέρεις, είναι ευχάριστο. Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις έναν τεχνικό, πλέον και δεν βρίσκεις τεχνικούς. Γιατί όλοι δουλεύουν. Το ότι πλέον οι περισσότερες ελληνικές παραγωγές είναι στην Κύπρο, υπάρχει αυτή η συνεργασία, το πήγαινε έλα του κόσμου, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όχι, είναι πολύ ευχάριστο και όντως είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Είναι άρα τέρματα ταξίδια για σένα τουλάχιστον, έτσι, για αναψυχή. Ναι, βέβαια έχουμε κάποια ταξίδια τώρα για τον Μπρούσκο, θα πάμε Χανιά την άλλη εβδομάδα. Μετά πάμε Βαρκελόνη για κάποια γυρίσματα. Και επιστρέφουμε στη βάση μας. Μια χαρά. Πολύ ταξιδεμένος ο Ανδρέας μας. Πολύ ταξιδεμένος. Σου έχουμε ετοιμάσει παιχνίδι. Α, δεν ναι. Θα σε αφήσουμε να φύγεις από την εκπομπή. Να χορέψω, να τραγουδήσω, να κάνω κάτι. Okay. Όχι. Δεν θα ρεζιλευτώ δηλαδή. Μπορεί να ρεζιλευτείς. Ανάλογα με το πόσο θα το τραβήξει. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά Ανδρέα μου, αν θέλεις να χορέψεις, να τραγουδήσεις, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Okay, ο Μιχάλης Αντίνιο μαζί είναι πανέτοιμος. Α, να πρέπει να τραγουδήσω. Θέλεις. Όχι, νομίζω ότι θέλετε εσείς. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είμαι τόσο παράφωνη που όλα τα υπόλοιπα μου ακούγονται, ξέρεις, τέλεια. Ωραία, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, περίμενε. Θα πάμε πρώτα στο επόμενο βίντεο που θέλω να δεις. Α, έχει κι άλλο βίντεο. Έχει ακόμη ένα βίντεο και μετά θα σου πω την αποστολή σου. Εντάξει. Τατάς μου είναι ο καλύτερος τατάς του κόσμου. Αγαπά τους ζούλους και την οικογένειά του. Δουλεύει πολλά σκληρά. Είναι καλός ηθοποιός. He's just very caring and always puts other people in front of himself. Like, he'll make sure everyone's okay before he checks himself. And he's very hardworking. Πουβιένω Αγγλία, σπίτι μου. Σκέφτομαι τον, τι επισημό του. Τα αγαπώ σε πολλά. Andreas, hope you're doing well. I love you lots. I'm sure this is much of a shock to you, but I love you. Στο γάμο μου με τον ηφηγό μου τελειώσαμε τη νύχτα και γυρεύκαμε τον Ανδρέα. Πού είναι ο Ανδρέας, η μάμα του, εγώ, ο τατάς του, ξέρω. Πού γύρισε, ήταν έξω μες στο car park. Και γύρισε. Ήταν 3 χρονών. Ήταν μικρός. Like
Θυμούμαι που είστε στην Αγγλία πριν αρκέψει, ξέρεις. Τηλεφώνησε μου η μάμα μου και μου λέει ότι θα έρθει ο Ανδρέας να αρκέψει. Θέλει κάτι να κάνει. Τι θα τον κάνω, 16 χρονών. Και του λέω, μου λέει, μες στα κομπιούτερς, η γιαγιά του. Λέω της, όχι μες στα κομπιούτερς, να κάτσει ο Ανδρέας να χωρεί η τηλεόραση. Σαν να βγάλει η τηλεόραση, της λέω. Α, την άλλη φορά. Είμαστε μες στο αμάξι, λέτε. Στην Αγγλία και σταματήσαμε σε κάτι φώτα. Σαν που οδήγαν αυτός, έφυγε από το αυτοκίνητο. Ανδρέα, τι κάνεις. Είμαστε στο, ξέρεις, τα φώτα. Άρκεψε μου κάνει χορούς. Μέσα στο, λέτε, τι κάνεις. Έτσι θέλω. Έτσι θέλω. Αγαπώ τον Ανδρέα, όπως ούλους, αλλά παραπάνω από όπως ούλους, ξέρει το. Και κοιτάζουμε πολλά. Σαν, επειδή είναι η μάμα του δαμέ, εγώ και η γιαγιά του είμαστε σαν τη μάμα του και προσέχουμε τον, ό,τι ήταν να γίνει στην ζωή του, θα είμαστε εδώ για λόγια. Ξέρεις, η νονά μου είναι αδερφή της μάνας μου και είναι ένας πολύ έτσι αφανής ήρωας στη ζωή μας, γιατί πάντα είναι εκεί, είναι μάνα, η οποία δεν θέλει να φαίνεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και για την αδερφή μου και για την νονά μου. Ότι βγήκε στον αυτό. Thank you very much. Ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που είπαν. Ναι. Είναι, ξέρεις, είναι πράγματα που με τους δικούς μας ανθρώπους, όταν καθίσεις να πιεις ένα καφέ, να πας κάπου, μπορεί να μην τα πεις. Αλλά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις που θα μιλήσουν, θα ακούσεις πράγματα που μπορεί να ήθελαν και πάρα πολύ καιρό να σου πούν, αλλά να μην έτυχε να στα πούν. Ναι, είναι, ξέρεις, επειδή η ζωή μας είναι, το πρόγραμμα μας είναι γεμάτο, ήταν ωραία η εμπειρία σήμερα, γιατί έτσι θυμάσαι κάποια πράγματα που όχι δεν τα ξεχνάς, αλλά είναι σαν ένα ωραίο reboot δύναμης τώρα. Ναι. Ήταν, είναι πολύ. Άρα θα φύγεις από εδώ ανεβασμένος. Ναι, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Yeah. Εμείς σε ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Είναι χαρά μου. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις με ανθρώπους που πραγματικά νιώθεις ότι αγαπάς, εκτιμάς. Είναι πολύ όμορφο. Γιατί αλλά το κρατάς, να καθαρίσουμε. Όσο και να σε αγαπώ, σαν και να σε εκτιμώ, τα μάτια θα στα κλείσω. Μα πες μου πόσο καλή σχέση να έχεις με τον. Να, τώρα είναι ακουστικά, πώς περίεργο να πω. Να πιάνεις, δηλαδή. Να, σχέση με το να πιάνω, πιάνω καλά, νομίζω. αυτό θα πρέπει να μας το πουν άλλοι, αλλά δεν τους έχουμε σε βίντεο, δεν έχουμε τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το χρώμα είναι τυχαίο, έμπουτες τελευταίες φανέλες που ράφηκε η μαμά μου. Μάλιστα. Και χρειαζόμαστε ένα ρούχο για να σου κλείσουμε τα μάτια σου. Τώρα είναι καλό, μην ανησυχείς. Ναι, ναι, να είναι μια χαρά. Δεν θέλω τίποτα, θέλω να ξέρεις. Δεν βλέπεις τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, έρχεται ο Χάρης και η Κάλια, θα φέρουν εδώ κάποια μπολάκια, Ανδρέα μου. Μάλιστα. Τα οποία θα φέρουμε και χαρτί, έτσι, για να κάτι ζωντανό μέσα. Όλα είναι ζωντανά. Απράγει. θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να δω αυτή τη διαδικασία, να βάλεις τα χέρια σου μέσα και να μας πεις τι είναι το κάθε τι από αυτά που θα αγγίξεις. Να πονήσω. Μπορεί λίγο, αλλά είναι κάτι που θα σοβαρό. Κάτι κακό, όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε εδώ από το πρώτο μπολάκι. Ναι. Θες να το βάλεις πρώτα εσύ? Όχι, όχι, αφού. Γιατί δεν το βάλεις, Χριστιανά? Εγώ ξέρω τι είναι, βλέπω. Α. Οπότε. Λουβί. Όχι, αλλά αρέσκει σου. Είσαι λουβί με τα λάχανα σήμερα στην κατσίνα μας. Τελείων τόνων είναι τέλειο. Καφές. Καφές, μπράβο. Ναι, τέλειο. Μια χαρά, είσαι μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, εντάξει, έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Εδώ, λίγο δεξιά. Εκεί. Γιαουρτί. Όχι. Περίμενε. Ζυμάρι. Όχι. Μπορώ να το μυρίσω? Μπορείς. Θα σε βοηθά. Άπερα, ένα λεπτό.
Έμπονο τζαντζίκι. Όχι. Εντάσσι, εν τέλειο. Εσύ αρέσει και η τάσσι. Αγαπώ την. Α, λέω κι εγώ. Περίμενε μισό λεπτάκι να σου σκουπίσω τα χέρια σου. Ευχαριστώ. Εδώ. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Δίπλα. Καραμελέ. Όχι, αλλά άνοιξες μας την όρεξη μας, ρε Ανδρέα μου. Απίστευτο άμα είναι το Θόρης. Ξέρεις τη μυρωθιά, αλλά... Ναι, σου έρχεται. Παναγία μου, είναι να μου πήρε. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν μπορώ να... Ναι, είσαι εντάξει. Δεν μπορώ να θυμηθεί. Τρώεται σίγουρα. Ναι. Φάει, φάει αν θέλεις. Α, γιαούρτι. Ναι, κύριε Λέξ. Μια χαρά. Εσύ, Λέξ, και βάλαμε σου, ξέρω εγώ το πιο. Έλειπε μου το μέλι βασικά γι' αυτό. Α, μάλιστα. Mm. Περίμενε να σε καθαρίσω ακόμα λίγο. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είναι το μόνο για το τελευταίο είναι εγώ βασικά. Α. Μιλώ. Όχι. Αγγούρι. Ναι. Αρέσει και σου, τρώεις το. Είσαι μια χαρά. Είναι αγαπημένο λαχανικό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Τώρα το τελευταίο είναι... Αηδία, φαντάζομαι. Ω, σε παρακαλώ, λία τα λόγια σου. Μες στο σάντουιτς είναι πόμπα. Πίκλα. Ναι, είναι πίκλα. Είπες το σάντουιτς. τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Στη Λεμεσόντροντο, βέβαια, και μέσα στα σουβλάκια. Την πίκλα. Ναι, σωστό. Ναι. Είναι... Οπότε μια χαρά. Μάλιστα. Είμαι λίγο μεζετζής. Είσαι λίγο μεζετζής. Περίμενα να σε καθαρίσουμε καλά. Ένα Ανδρέα μου, το χαρτί σου. Εδώ. Και τώρα τελειώσε το διάλειμμα. Το διάλειμμα, η ώρα είναι. Η ώρα είναι 6 και 6. Παρατέλειωσε το Παρατέλειωσε. Λοιπόν, Ανδρέα μου, εμείς θα προχωρήσουμε στους διαγωνισμούς. Θα σε αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, έλα έτσι από εδώ. Σε όλους μας βασικά. Που έκανες την είσοδό σου για να είναι, ξέρεις, για το καλό. Να μην μας χαλάσει τα πρόξενια. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Thank you και σε όλους όσους σε μιλήσαν. Thank you για τα βιντεάκια. Έχω σαν κάποιους άλλους που είπαν καλά. Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου, στο καλό, να είσαι καλά.